καλά. Μα τι καλά παιδιά, τι καλά παιδιά που έχω εγώ. Τι καλά. Να του βάλεις, βάλε του. Τέλεια. Πω 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 και πω πω πω. Γεια σας αγαπημένες μου, θα φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια, τέλεια, πεντανόστιμα και τραγανά. Πάμε να δείξουμε τη διαδικασία. Έχω 3 αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου τα υλικά μας. Θα βγουν πιο αυγά τα. Ρίξαμε τα όλα μας. 2-3 αυγά. Βάλαμε 3 αυγά. Θα βάλουμε ένα ποτήρι ζάχαρη. 2 βανίλιες. 1-2 βανίλιες. Ακούγεται λίγη φασαρία, είναι τα παιδάκια μου. Θα τα πλάσουμε όλοι μαζί και αν υπομονώ να τελειώσει η ζύμη. 3 αυγά, 2 βανίλιες, ένα ποτήρι ζάχαρη. Φλιτζάνι βούτυρο. Όσο μαλακό γίνεται θα είναι καλύτερα για να ενωθούν τα υλικά μας. Βούτυρο ανάλατο ή αλατισμένο, ό,τι θέλετε. Εγώ χρησιμοποιώ τα πάντα και δεν καταλαβαίνω διαφορά, δεν ξέρω. Είναι τέλειος ο βούτυρος, καλής ποιότητας. Αυτός που έβαλα είναι φυτικός. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο βούτυρο σας αρέσει. Έχω ένα ποτήρι γάλα. Ξύσμανα από μανταρίνι και λεμόνι. Μπορείτε να βάλετε μόνο πορτοκάλι, μόνο μανταρίνι, μόνο λεμόνι, ό,τι σας αρέσει. Εγώ έχω μανταρίνι και λεμόνι. Γίνονται τέλεια φανταστικά μπισκοτάκια, έχουν τέλεια μυρωδιά και χαίρονται τα μωρά μας να τα πλάθουν. Θα βάλουμε ένα ποτήρι κακάο. Βάλουμε τα 3 ποτήρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και τώρα θα το κάνουμε με το χέρι. Γιατί θέλουμε μια ωραία απαλή ζύμη να μην κολλά στα χέρια. Αν δούμε ότι χρειάζεται το άλλο αλεύρι, προσθέτουμε το χέρι. Θα βάλουμε το αλατάκι και τη σόδα από ένα κουταλάκι του γλυκού. Και έναν κουταλάκι του γλυκού μπέικιν. Θα τα πλάσουμε σιγά σιγά. Αν δούμε ότι τραβάει η ζύμη μας κι άλλο αλεύρι, θα βάλουμε κι άλλο αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Προσθέτετε κι άλλο αλεύρι αν χρειαστεί η ζύμη σας, να μην το φοβηθείτε. Θα γίνει αυτή η απαλή ζύμη, σφιχτή. Και δεν θα κολλά στα χέρια. Αυτή είναι η ζύμη μας. Αυτή είναι τέλεια ζύμη, μυρωδάτη. Και θα πάμε να την πλάσουμε με τα παιδάκια μου, να κάνουμε ωραία μπισκοτάκια χριστουγεννιάτικα με διάφορα κουπάτ. Να μου τα κάνετε καλά. Γιατί να είναι χοντά. Λίγο λεπτά για να ψηνούνται το ίδιο. Όπως το έκαναμε τα αστερά. Έτσι. Να ναι. Έτσι να μάνα ναι. Κάμε ένα δεντράκι. Εγώ κάνω δεντράκι. Μπράβο Αλέξανδρε μου, μα τι ωραίο.
Κάνουμε δεντράκια, αστεράκια. Ναι, κάνουμε πολλά πράγματα. Πώς σας φαίνεται? Κάνουμε αστεράκι. Αστεράκι και εσύ? Φαίνεται σας καλό. Ποιος θα κάνει τον μπαστούνάκι? Πρέπει να κάνεις πιο μεγάλη ζυμηχή. Ναι. Και μα κοίτα. Μα κοίτα. Wow. Και λίγο λεπτή. Όχι πολύ λεπτά, ούτε πολύ λεπτά. Λίγο, ούτε πολύ, ούτε λίγο. Τι ωραία που έφυγε η ζύμη μας. Τι ωραία. Τελικά πήρε μας 6 ποτηριά αλεύρι, φίλες μου. Ιωσήφ. 6 ποτηριά το αλεύρι μας, το τζίρι μας. Βάλε κοίτα το ανθρωπάκι που έφυγε. Να βάλω το δικό μου. Να το είναι έτοιμο και όμορφο. Είστε πολύ όμορφο, μάμα. Δεν θέλει μαντράκι, αγάπη, αλλά δεν θέλει πλάστη. Θέλω να κάνω το πολύ. Είναι τόσο μαλακιά. Είναι πολύ ωραία. Ναι, πολύ μαλακιά. Μπράβο, Σωτηρία, τα καταφέρες. Και έχω λαστά χέρια. Όχι, είναι πολύ λαστά χέρια, γι' αυτό είναι τέλεια. Εγώ είμαι και τέλεια. Μα τέλεια, με έτσι να που κάνω. Μπράβο σας. Κοίτα, θέλω να και εγώ να κάνω αυτό πάλι. Και εγώ. Κάτι έπαθε το βίντεο. Από ό,τι ένα καμό. Έτσι δεν είναι τον άνθρωπο, για έχει πέσει. Κι άλλη ζύμη. Ναι. Έλα λέτε. Βάρτα μαζί. Ναι. Τι ωραία! Καταπληκτική! Χαίρομαι που σας αρέσει. Ναι. Μα τι ωραία σχήματα που κάνουμε ρε παιδιά. Ναι! Πολύ ωραία σχήματάκια. Να πιο ωραία. Τέλεια. Να κάνουμε κι άλλο δεντράκι. Είναι τα πιο σοκολατένια μπισκοτάκια του κόσμου. Τα πιο σοκολατένια. Φανταστικό να κάνουμε ένα τρόπο. Είναι αστέρι. Τι ωραία η ζύμη μας που πλάθατε. Είναι ανθρωπάκι. Κάμεις ανθρωπάκι κύριε φίλε. Μπράβο. Από τα έκαναν τα παιδάκια μου. Ναι. Πολύ ωραία. Κάμαμε τα πολύ ωραία. Mm-hmm. Να τα φτιάξετε και θα σας βγουν πολύ πολύ ωραία. Μπράβο Αλεξάνδρε μου. Μπράβο αγόρι μου. Θα βάλουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά, 25 λεπτά το πολύ στον αέρα, είναι σε προθερμασμένο φούρνο. Είναι πολύ ωραία μπισκοτάκια. Πολύ ωραία μπισκοτάκια. Ναι, πολύ ωραία. Έκαμε και καρδούλα τον Τζόζεφ, γιατί έκαμε στην καρδούλα. Και τα εμένα αγάπηστα. Μπράβο αγόρι μου, ναι, πανέμορφο. Μπράβο παιδάκια μου, πανέξυπνα. Άντε, πάμε στο φούρνο να τα βάλουμε, είναι χωριά, αλλά ύστερα στην επόμενη φούρνο. Πόσο ωραία μπισκοτάκια φτιάξαμε, μπράβο μας τα παιδάκια μου, μπράβο σας. Πόσο ωραία είναι η ζύμη, μπορείτε να μας πείτε παιδάκια, σας αρέσει η ζύμη? Είναι πολύ ωραία.